Ναι, δεν είναι clickbait, έχω καινούριο PC. Τώρα, θυμάστε εκείνο το τρίωρο live stream που αποφάσισα να κάνω γιατί θεώρησα ότι είναι καλή ιδέα να χτίσω το PC που είχα μέχρι τώρα σε live stream. Ωραία, αν το θυμάστε, θα θυμάστε ότι μου πήρε και παραπάνω από 3 ώρες. Οπότε έκλεισα το live και τελείωσα τον build μόνος μου. Ωραία, αυτό τι δείχνει? Ότι χρειαζόμουν ξεκάθαρα βοήθεια. Εδώ έρχεται ο Βασίλης. Θα μου πείτε τώρα ποιος Βασίλης. Όχι ο Άγιος Βασίλης. Εντάξει, ο Βασίλης που λέω εγώ υπάρχει όντως. Ο Βασίλης από το κανάλι Just Unbox It, το οποίο έχει μια σειρά που χτίζει PC σε creators. Ωραία, και άμα τα συνδυάσετε όλα αυτά, καινούριο PC, σειρά που χτίζει PC σε creators, καταλήγεται. Πολύ σωστά, ο Άγιος Βασίλης δεν υπάρχει. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Και στο team ο creator που θα έφτιαχνε το PC του Βασίλης. Τώρα, τι είχε το προηγούμενο? Δεν είχε κάτι συγκεκριμένο, αλλά είχαν περάσει κάπως τα χρόνια, έχουν κυκλοφορήσει καινούργια πράγματα, οπότε μια ανανέωση δεν έβλαψε ποτέ κανέναν. Βέβαια, το καινούργιο PC ίσως είναι λιγάκι overkill. Όσοι δεν κρατιέστε και θέλετε να μάθετε specs κλπ. Κρατείτε λίγο ακόμα και θα σας πω που θα τα βρείτε όλα. Και τώρα θα μου πεις τι το θες αυτό το PC, ρε Γιάννη. Έχεις δει τι παίζει στο κανάλι σου? Και εγώ θα σου πω με τη σειρά μου τι επίθεση είναι αυτή προς το πρόσωπό μου. Εντάξει, πού βρήκες καν το θάρρος? Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι η κυρία χρήση δεν είναι για να κάθομαι να παίζω εγώ παιχνίδια. Θα γίνει και αυτό, αλλά λίγο. Εντάξει. Περισσότερο βοηθά το καινούριο PC σε μοντάζ, streaming και τέτοια πράγματα που γενικά θες να πατάς κουμπάκια και να γίνονται εκείνη τη στιγμή και να μην περιμένεις ώρες μέχρι να ολοκληρωθεί κάποια διαδικασία. Σας έκανα τώρα εγώ μια εισαγωγή. Πάμε τώρα να γνωρίσετε και τον Βασίλη, που είναι ο υπεύθυνος για το χτίσιμο του PC. Του PC, ναι, καλά το είπα. Πάμε. Επίσης, κάθε φορά που γράφω εκεί, κοιτάω τι έχω πάνω στο γραφείο να δω πώς φαίνεται κάτι από εδώ. Ναι, να μαζέψει τις σαβούρες. Ναι, κάτι δεν ξέρω. Μπορεί φαίνεται κάτι που δεν πρέπει, ας πούμε. Λοιπόν, βρισκόμαστε εδώ με τον Βασίλη, ο οποίος Βασίλης είναι ο ηθικός αυτουργός. Αυτός τα ξεκίνησε όλα και αυτή τη στιγμή έχω αυτό το PC που έχω. Σαν κακό ακούστηκε αυτό έτσι όπως το ξεκίνησε. Εντάξει, είσαι ηθικός αυτουργός, αλλά για κάτι καλό, ας πούμε. Όχι, εντάξει. Okay, δεν έκανες κάτι κακό. Το δέχομαι. Δεν είναι ότι πήραμε το προηγούμενο PC και το διαλύσαμε, ξέρω εγώ, με βαριοπούλα ή κάτι, δεν είχε τέτοια. Ωραία ιδέα αυτή. Δεν είναι τόσο κακό το παλιό PC, η αλήθεια είναι. Δηλαδή θα είναι. Είναι κρίμα, είναι κρίμα. Δηλαδή έχει μέσα, ξέρω εγώ, 30-70, έχει, εντάξει, είναι. Είναι κρίμα. Ναι, είναι λίγο κρίμα. Λοιπόν, ο Βασίλης έχει στο κανάλι του μία σειρά που πηγαίνει σε άλλους creators και τους φτιάχνει τα PC. Έχεις κάνει ήδη ένα επεισόδιο με τον Digital Amuser. Να έχουμε φτιάξει εκεί ένα ψάκι. Έχει ανέβει αυτό, άμα θέλετε να το δείτε, και στο κανάλι του Digital Amuser και στο κανάλι του Βασίλη που είναι το Just Unbox It. Όπως επίσης έχει ανέβει στο κανάλι του Βασίλη το PC Building. Εδώ τη στιγμή δηλαδή που βλέπετε αυτό το βίντεο. Ακριβώς. Αλλά πρώτα να δείτε αυτό έτσι, μην πάτε να δείτε. Καλά, ό,τι θέλει. Μπορεί κάποια να απορρομένη. Και αν σε φάση. Δεν με νοιάζει τι λέτε τώρα εσείς που δεν ασχολείστε. Θέλω να δω πώς. Θα δουν πρώτα όλο αυτό και μετά θα πάνε από κάτω να πατήσουν το link να δουν και το PC Builder. Εντάξει, εγώ δεν έχω να πατήσετε και pause για να πάνε το δείτε για να γυρίσετε μετά. Είναι πολύ ok. Θες όπως και να έχει να δουν όλο. Ναι, παρόλα αυτά εδώ πέρα δεν θα έχει τόσο πολύ κουβέντα για τεχνικά. Θα έχει λίγη και άμα θέλετε παραπάνω είναι όλα στο κανάλι του Βασίλη να πάνε να τα δείτε. Και να δείτε και κάποια πολύ ωραία legit πράγματα που λέμε για το Γιάννη. Ναι, αυτό συνέβαινε κάπου, δηλαδή με ένα ρυθμό ας πούμε παραπάνω πόσο θα μπορούσα να αντέξω. Ισχύει. Αυτό, δηλαδή σε κάποια φάση ίσως να... Είναι ωραίο. Εντάξει, ναι. Να πάω να το δείτε. Δείτε το και πείτε κι εσείς ρε παιδί μου αν ήταν ok. Είναι διαφανές και τρέχει στα λιβάδια. Άντε, έλα, πες το εσύ. Ένα κοπάδι τζάμια ρε φίλε. Απίστευτο. Πού τα βρίσκει? Legit το λέω τώρα. Λοιπόν, αρχικά, θέλω να σε ρωτήσω πώς ήρθε η ιδέα να κάνεις αυτή τη σειρά. Ρε παιδί μου, κοίταζα τι παίζει γενικότερα στο ελληνικό YouTube. Εμένα μου αρέσουν πολύ να φτιάχνω PC. Δώσ' μου PC και πάρε μου την ψυχή. Εκεί να φτιάχνω όλη μέρα. Η αλήθεια είναι ότι κάτι έχω καταλάβει. Και ναι, κοιτώντας ναι. Το κανάλι σου και επειδή ήρθα. Και... Είδες βασικά στο studio παντού είχε μια μητρική, έναν υπολογιστή, ναι, κάτι καθόταν. Αν έπαιρνες ρε παιδί μου τυχαία πράγματα από το studio και τα πέταγες σε μια γωνία, θα βγαίνει ένα PC, ξέρω εγώ. Ναι, σίγουρα θα βγαίνει κάτι τέτοιο. Ίσως και παραπάνω από ένα. Οπότε αυτό που έλεγα είναι ήδη σε κανάλια που γουστάρω και βλέπω, γιατί να μην κάνω ένα συνδυασμό. Δηλαδή να βρω και τους ανθρώπους που μου αρέσει και παρακολουθώ, και από εκεί και πέρα να κάνω και μια. Πώς να το πω. Όχι ενέργεια, ρε. Δεν ξέρω ακριβώς τι ψάχνεις. Πέρα από τους ανθρώπους που βλέπω, ρε παιδί μου, θέλω να πω είναι να κάνω και μια διαδικασία που μου αρέσει με αυτούς. Αλλά δεν θέλω να πω διαδικασία. Ναι, ρε παιδί μου, είναι κάτι που σου αρέσει και ξέρω content creators που σου αρέσουν και τα συνδύασες αυτά τα δύο. Τέλος πάντων, ναι, έχω βρει ανθρώπους που γουστάρω κάνοντας αυτό που γουστάρω, δηλαδή να φτιάχνω PC. Εντάξει, ναι, okay, αυτό. Βέβαια, πιο μετά μπορεί να έχουμε και άλλους creators, ρε παιδί μου. Δεν είναι ανάγκη να βλέπω όλους αυτούς που θα τους φτιάξω PC. Γενικά, τώρα θέλω να φτιάξω PC σε όλους τους creators που έχουμε στην Ελλάδα. Να γίνω το IT της Ελλάδας. Να γίνεις ο Linus. Να γίνω ο Linus της Ελλάδας. Ακόμα... Αν και έτσι όπως είδα, ξέρω εγώ την αποθήκη που έχεις εκεί πέρα με κούτσι και τέτοια.
Ναι, είσαι κοντά νομίζω. Είσαι, δηλαδή από πράγματα τουλάχιστον. Κοντά για τα ελληνικά δεδομένα. Για τα ελληνικά δεδομένα, ναι, γιατί okay, σαν Linus, όχι, δεν είμαι κοντά. Ο Linus παίζει να έχει, εγώ δεν ξέρω, κάποια στρέμματα. Έχει 10 άτομα προσωπικό για την αποθήκη του. Ναι, οκ, εντάξει. Δεν, είναι, okay, δεν ναι, είμαστε το ίδιο. Δεν ήταν τόσο μεγάλη. Αλλά ναι, θα ήθελα να γίνω ο Linus PC Builder τη Ελλάδα. Αυτό ναι, είναι μια πολύ ωραία. Νομίζω ότι για όλου creator πρέπει να βάλει ένα. Όλου δεν γίνεται. Καλά. Πρέπει να βάλει ένα. Ένα όριο, ρε παιδί μου. Για όλους, όλους, ναι, ρεαλιστικά δεν γίνεται. Τέλος πάντων, για πολλούς creator θέλω να φτιάξω τα PC τους. Ωραία, λοιπόν, τώρα το PC αυτό έχει μέσα μία 4090. Αχα. Ωραία, αυτή τη βάλαμε για να παίζω εγώ indie games με 2000 FPS. Μα, ναι, ναι, να έχεις εκεί να τα βλέπεις smooth, ρε παιδί μου. Τι άλλο έχουμε βάλει μέσα? Επίσης να πω ότι ο Βασίλης θα διάλεξε όλα, οπότε αν έχει διαφωνίες. Φταίει ο Βασίλης, εγώ δεν φταίω σε τίποτα, εντάξει, θα μου γράψει. Τώρα στο κανάλι σου είμαστε. εγώ για τα πάντα. Α, παίρνω εγώ την ευθύνη. Εγώ, ναι, δεν φταίω για τίποτα. Η αλήθεια είναι ότι διάλεξα τον επεξεργαστή, μου έδωσε κάποιες επιλογές και διάλεξα. Εκεί, αν έχουμε διαφωνίες, φταίω εγώ. Να σου πω την αλήθεια, δεν περίμενα να πας σε αυτόν. Περίμενα να πας σε ένα πιο κάτω μοντέλο. Είπα, αλλά, αφού το κάνουμε τώρα που το κάνουμε. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι είναι ακραίο το PC. Βασικά για τον επεξεργαστή να τα πούμε, έχει έναν Ryzen 9 7950X 3D. Είναι ένας 16-πύρινος. Top of the top επεξεργαστής, που το 3D σημαίνει ότι είναι και για τα παιχνίδια καλύτερος. Συνδυασμό με τη 4090, ναι, εντάξει, σε ό,τι και παιχνίδι να βάλεις, απλά θα τα παίζεις full max out, τέρμα, τα πάντα όλα. Ωραία, άλλη ερώτηση τώρα που έχω. Με αυτό το PC, ρε παιδί μου, βάζω κάτι στο Premiere, ωραία. Okay. Πατάω play, θα παίξει ή θα κρασάρει? Κοίταξε, επειδή είναι Premiere. Θα κρασάρει. Θα κρασάρει. Ωραία. Δεν το γλιτώνουμε αυτό. Ασχέτως που κάνει 5.000 το PC, το Premiere θα κρασάρει. Ό,τι και να κάνουμε, δεν το γλιτώνουμε. Εκεί θέλουμε κάτι άλλο. Ξέρω, θέλουμε άλλο λογισμικό. Ναι. Εκεί είναι αναγκαστικά τα πράγματα. Θέλουμε τα Windows. Λοιπόν, ωραία. Είναι τέλος πάντων ένα πάρα πολύ δυνατό PC. Η ερώτηση τώρα είναι, επειδή έχει παρακολουθήσει και το πόσο συχνά βγαίνουν patch κτλ., πόσο καιρό θα κρατήσει, ας πούμε? Κοίταξε. Για τα παιχνίδια που παίζεις εσύ. Καλά, ναι. Κρατάει για όλη μου τη ζωή. Αυτό. Ωραία, εντάξει. Ναι, πήρες την απάντησή σου, νομίζω. Ναι, για τα παιχνίδια που παίζεις εσύ, κρατάει για πάντα. Αλλά και για triple A τίτλους, εντάξει, έχεις χρόνια μπροστά σου. Τώρα μιλάμε για 40-90 και 16-πύρνο top of the top επεξεργαστή. Για την επόμενη πενταετία, με τη χρήση που του κάνεις εσύ, δεν νομίζω να ασχοληθείς. Είναι πενταετία, οκ. Okay. Σίγουρα. Καλά, για τα indie είναι όχι πενταετία, είναι. Απλά έχεις μπροστά σου. Λοιπόν, εννοείται για το PC, να πούμε και να ευχαριστώ στην Corsair και την Gigabyte, γιατί φτιάξανε αυτό το τούμπανο. Ναι, δεν, χωρίς αυτούς δεν θα γινόταν αυτό το πράγμα που έχουμε φτιάξει εδώ πέρα. Οπότε, ναι, ένα μεγάλο ευχαριστώ στις εταιρείες που βοηθήσανε τον Γιάννη να παίζει games με 2000 FPS. Μπράβο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα ξέρεις, θα είναι στα headquarters εκεί, τα Ιβανέζες στην Gigabyte, θα λέει στείλαμε 4090, ωραία. Τι θα παίξει και ξέρω εγώ παίζει... Ο Jump King ή κάτι, ένα pixel. Παίζει εκεί τα Ιαπωνικά, horror. Κοίτα, αυτά να ξέρεις, επειδή είναι κακά optimized, ναι, έχουν ένα optimized. Παίζει να είναι πολύ χρήσιμη 4090, ξέρω λέει. 30 FPS θα παίζει με 4090 για τα παιχνίδια. Επειδή είναι highly optimized, γιατί είχε τύχει κιόλας... Τώρα έχω 3070, ρε παιδί μου, που δεν λες ότι είναι... Ναι, είναι αξιόλογη κάρτα, ξέρω εγώ. Και τα τρέχει ok, ενώ μια χαρά. Απλά είχε, εγώ επειδή έχω 3070 που είναι ok και εντάξει θα τρέξω εγώ με 90 FPS κάτι τέτοιο, δεν είχα δει ποτέ τα specs. Και έχει τύχει, ξέρω εγώ, να μου γράψει κάποιος ότι είχε... δεν ξέρω, 20-80, κάτι τέτοιο και του κόλλαγε, ας πούμε. Καλά, και με 40-90 από 90 μπορεί να πας, ξέρω εγώ, 110 FPS, δεν νομίζω. Ναι, 100. Δεν θα είναι τόσο σίγουρα τόσο optimized. Αλλά ναι, σίγουρα ευχαριστούμε Corsair και Gigabyte, γιατί και η... Καλά, οκ, 40-90, ναι. Όσο να είναι το main πράγμα. Το... Ναι, για τα παιχνίδια είναι το πιο main. Και είναι βέβαια και η ψύχτρα και τα φανάκια από την Corsair που είχαν. Και τα φανάκια και η RAM είναι πολύ γρήγορες για το build και τα λοιπά. Βέβαια δεν θα αυτό δώσουμε. Ως εδώ. Τα υπόλοιπα. Τα υπόλοιπα να πάτε να δείτε το build. Τα λέμε εκεί με λεπτομέρειες τι έχουν μπει μέσα στο build. Αλλά και προσπαθεί εδώ να φτιάξει το build. Θα δείτε πώς πήγε αυτό. Δεν λέω παραπάνω πράγματα. Ναι, εντάξει, μπορεί να βίδωσα μερικές φορές παραπάνω από όσο χρειαζόταν. Αυτό εντάξει, θα τα δείτε. Θα τα υπόλοιπα στο βίντεο του Βασίλη. Εγώ φεύγω. Γεια σας. Να πάτε να δείτε το link από κάτω. Φεύγω, Βασίλη. Φεύγω, ρε, πάω, φεύγω από εδώ πέρα. Άντε, γεια σας. Τέλεια. Λοιπόν, αφού γνωρίσετε και τον Βασίλη, να πω ότι το PC έχει κάποιες μέρες εδώ πέρα που το έχω μαζί μου και μου έχει λύσει όντως τα χέρια γιατί δεν κουλάει πουθενά. Επίσης μου κάνει εντύπωση το πόσο αθόρυβο είναι. Και το προηγούμενο ήταν σχετικά αθόρυβο, αλλά άκουγες και κάτι όταν έκανες, ας πούμε, κάτι πιο απαιτητικό. Άκουγες ένα αυτό τίποτα. Ωραία. Για περισσότερα τεχνικά θα πάτε στο βίντεο του Βασίλη που τα εξηγεί ωραία. Το βίντεο του υπάρχει κάτω στα σχόλια και στην περιγραφή. Οπότε δεν θα δυσκολευτείτε, θα το βρείτε. Ένα
πράγμα πάντως που μου αρέσει εμένα πάρα πολύ είναι ότι μπορείς στην ψύκτρα να βάλεις ό,τι θες πάνω. Οπότε κάθομαι και παίζω. Να, τώρα ας πούμε έχω βάλει αυτό το κυφάκι εγώ. Γιατί έτσι. Μπορείς να έχεις χρήσιμες πληροφορίες να φαίνονται εκεί, αλλά εμένα με κέρδισε το κυφάκι. Δεν θέλω να σας πρίξω πάρα πολύ με τα τεχνικά. Είπαμε κάποια πράγματα απ' έξω απ' έξω. Τα υπόλοιπα σας είπα στο βίντεο του Βασίλη. Αυτό είναι το τελευταίο βίντεο της χρονιάς. Οπότε καλή χρονιά και τέτοια πράγματα που λέμε. Κλείνει η χρονιά εμένα έτσι λίγο πιο χαλαρό βίντεο, αλλά την επόμενη χρονιά, παιδιά. Δεν έχω κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό μου, δεν θέλω να σας πω ψέματα. Έχω κάποια πράγματα, αλλά δεν λέω τίποτα γιατί μπορεί εν τέλει να μην τα κάνω και εσείς να τα περιμένετε. Οπότε μην δημιουργήσω προσδοκίες, ας πούμε, που δεν θα μπορέσω να τα απεξέλθω, εντάξει. Τίποτα, εσείς να περιμένετε τα ίδια, ρε παιδί μου, ό,τι ακριβώς βλέπετε, αυτά να περιμένετε και τη νέα χρονιά. Τώρα, άμα έχει κάτι άλλο καινούριο, θα σας έρθει ως έκπληξη. Αυτά. Εδώ πέρα τριγύρω μου εμφανίζονται διάφορα, πατήστε τα και έρχεται νέο βίντεο από Δευτέρα. Δηλαδή την πρωτοχρονιά. Αυτά. Αντίο σας, καλή χρονιά.